Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Καλώ ήρθατε στι στιγμέ. Απόψινό προσκεκλημένο ένα πάνω απ' όλα πολύ καλό φίλο, ένα ρεπόρτερ και μετά θα βάλω την ιδιότητα του παρουσιαστή και όλα τα υπόλοιπα γιατί τον μάθαμε από το ρεπορτάζ. Γίνεται από του λίγου συναδέλφου μου που τους έγιναν γνωστοί, που του μάθαμε από το ρεπορτάζ και όχι από την παρουσίαση στην τηλεόραση. Βέβαια, πλέον είναι και πολύ γνωστό παρουσιαστή, αλλά παραμένει όπω είπα πάνω απ' όλα φίλο Παναγιώτη Στάθη, Παναγιώτη μου, καλώ ήρθε. Μάνο μου, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εγώ απόψε. χαίρομαι πολύ. Και εγώ χαίρομαι. Έχω μια πορεία μου. Κατάλαβα. <laughs> δεν θα πάει καλά αυτό. Για πε. <laughs> Επειδή με το Μάνο να σα πω ότι. Να μιλήσω και εγώ για σένα. <laughs> ναι, ναι, ναι. Επειδή γνωριζόμαστε. <laughs> πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε συνεπάρξει και σε πολλέ δουλειέ. <laughs> Τέλο πάντων. Ε, Πιστεύει ότι μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά. <laughs> ναι, μια ναι, χαρά θα το καταφέρουμε. Θα το προσπαθήσω τουλάχιστον. <laughs> να σου πω αυτό που είπα νωρίτερα. Το πιστεύω γιατί έτσι είναι. Γιατί τέτοια κουβέντα δεν έχουμε κάνει. Γνωστό έγινε όταν λέω γνωστό ο, ο, ο κόσμο. Από το ρεπορτάζ, yeah. ω δικαστικό συντάκτη. Ε, Όχι ω παρουσιαστή. Όχι, εγώ το θεωρώ και μεγάλο παράσημο να σου Ε, βέβαια. Δηλαδή η ιδιότητα του παρουσιαστή έρχεται παρέρχεται. Όπω ξέρει και εσύ καλά και αφορά όλου μα. Ναι. Η ιδιότητα του ρεπόρτερ, δηλαδή αυτό που παράγει ρεπορτάζ, έχει πρωτογενέ υλικό να παρουσιάσει ε, ως ω δουλειά. Είναι κάτι που την έχει μόνιμα. Έτσι. Και αυτό είναι και λίγο, πώς να σου πω τώρα, θα μου πεις αισθάνεσαι σαν επαγγελματική ανασφάλεια. Όχι, αλλά είναι κάτι που δεν σα αφήνει ποτέ το ρεπορτάζ. Έτσι. Η παρουσίαση μπορεί να έρθει αύριο το πρωί κάποιο να σου πει: Δεν μου αρέσει φάτσα σου, φίλε. Θέλω να σε ρωτήσω μετά, Κάδι... γιατί δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Ήρθε η παρουσίαση. Ήρθε, ναι. Δεν την κυνήγησε και θα το, πούμε, θα το πούμε, μετά. Θα σου πω κάτι ναι. πολύ. Θα μου το πω μετά. Ναι. Ποιο... τι σκεφτόμουν όταν έγινε δημοσιογράφο. Ποιο... Τι ήθελα να κάνω όταν έγινε δημοσιογράφο. Ξέρει, θα στο πω, θα πω. Τι, όχι, τι θα πάμε τη σειρά τώρα, περίμενε. Γιατί θα πάω, θέλω να, να μιλήσουμε για τη μεγάλη αγάπη τη ζωή σου, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη ζωή σου που είναι τα κύθρα. Yeah. Εκεί όπου μεγάλωσε, ε, γεννήθηκε και μεγάλωσε. Θαυμάζω τον τρόπο που αγαπά τα κύθρα, αγαπά τον τόπο σου. Mm -hmm. Γεννιέσαι λοιπόν στα Κύθυρα, μίλησε μου λίγο για την, για την, οικογένειά σου, πώς είναι στα, στα κήθυρα, μάνα, πατέρας. Ναι, yeah. ε, κοίταξε, τα κύθρα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι τη ζωή μου, πράγματι, παρά το γεγονό ότι έζησα συγκριτικά με τα χρόνια που ζω στην Αθήνα ναι. λιγότερα χρόνια. έτσι. Ναι. Απλά είναι η πρώτη παιδικότητα, είναι οι αναμνήσει, είναι ο τόπο, είναι οι ρίζες σου. Mm -hmm. Είναι ό,τι σε έχει διαμορφώσει τελικά ξεκινάει από εκεί. Άρα τα κίθρα είναι πολύ μεγάλη αγάπη για μένα. Ε, πρέπει να σου πω ότι όλα αυτά τα χρόνια. Είχα και διαστήματα αποχή από τα κύθρα. Mm -hmm. Λέω κυρίω μετά την ενηλικίωση, δηλαδή όταν έφυγα από εκεί ε, και ήρθα στην Αθήνα, υπήρξε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όπου δεν πήγαινα στα κύθρα. Έχει μπουχτίσει λίγο. Ναι. Είχα μπουχτίσει, ξέρει, κουβαλά και λίγο και τα αρνητικά. Mm -hmm. κουβαλάς και λίγο τα αρνητικά του μικρού τόπου. Mm -hmm. Δεν έχει συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό κομμάτι τη ζωή σου είναι αυτό. Νιώθει ότι αυτό που έρχεται είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Άρα Πρέπει να πάρει μια απόσταση από τα πράγματα και να καταλάβει πόσο σημαντικό ναι. είναι αυτό. Για ε... πε μου λίγο για τα... για τα παιδικά χρόνια, να μου πει: Μίλησε μου για τη μάνα, τον πατέρα, το σπίτι Ήταξε, γενικότερα. Η μάνα μου, ο πατέρα μου ο πατέρας μου ήταν μετανάστη ναι. στην Αυστραλία. Ε, γύρισε στα κύθρα μετά από 15-16 χρόνια, όταν, στα τέλη δεκαετία του 1960, όταν και έκανε τον αδερφό μου. Ε, εγώ έγινα αδερφός μου, έγινα... Έλειπε, έλειπε από την έλειπε, Ελλάδα, έτσι, είχε μεταναστεύσει. Είχε μεταναστεύσει, <σκοί> στην Αυστραλία πάρα πολλά χρόνια. <σκοί> 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 Ήρθε στην Ελλάδα τότε, γνώρισε τη μητέρα μου και δημιούργησαν μια οικογένεια. Ε, εντάξει, τα πράγματα στην οικογένειά μου ήταν πάντα, έλεγα πάντα εγώ ότι... Μπορεί στην οικογένειά μου να υπήρχαμε πολλέ, περάσαμε δύσκολα πράγματα. Mm. Όπω και όλε οι ελληνικέ οικογένειε, αγροτική οικογένεια, μια οικογένεια με ζώργια, όπω και πολλέ άλλε. Και μην ξεχνάμε τα χρόνια που ήταν τότε. Δεν μιλάμε για την επαρχία τη δεκαετία του 90, του 2000 ε, και μετά. Φυσκολα. Μιλάμε για δεκαετία του 70, του 80, που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Αυτό πάντα που ένιωθα δεδομένο στη ζωή μου και το ένιωθα ότι ήταν απαρέγκλητο. Ήταν ότι υπήρχε πολύ αγάπη. Δεν ένιωσα ποτέ ότι η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, η οικογένειά μου γενικότερα, ότι έχω ένα έλλειμμα εκεί. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο στοίχημα, ε, νομίζω. Να σου πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι έπεσε ρόλο σε εκείνα, σε εκείνα τα χρόνια και στου τόπου, στι πιο, πιο κλειστέ κοινωνίες, ότι ήταν και η πλειονότητα έτσι, δηλαδή σε αυτή την οικονομική κατάσταση. Ήταν έτσι. Έτσι δεν είναι, δηλαδή. Ήταν έτσι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι. Ήταν, δηλαδή, θα να σου πω κάτι. Θυμάμαι εποχέ που. Ε, τηλεόραση mm -hmm. στο, στο χωριό μου ναι. στην Κίθυρα, υπήρχε μία. Όταν λέω τηλεόραση εννοώ τηλεόραση όπου όμως πηγαίναμε όλοι μαζευόμασταν και πηγαίναμε να δούμε ένα αγώνα ποδοσφαίρου ξαφνικά. Ένα αγώνα εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχα δει ένα φοβερό παιχνίδι Ολυμπιακό Παθηναϊκό 3-3 στη, στη Λεωφόρο όπου είχε πιάσει ο Σαργκάνη τρία πέναλτη. Θυμάμαι ακριβώ το σπίτι που την είχα δει. Ναι. Στη φίλη μου την Αντωνία να είναι καλά. Άκου. Λοιπόν, το θυμάμαι ακόμα. Ηταν διαφορετική η χημία και η επικοινωνία των ανθρώπων. Και η ανέχεια ήταν κεντρικό. Τώρα, αυτό αν κάποιο ήταν λίγο παραπάνω. Εντάξει. Δεν άλλαζε το ισοζύγιο επί της. Ναι, ναι, ναι. Ήταν δύσκολα χρόνια. Ναι. Ε, σκληρά χρόνια. Mm -hmm. Επίση, πρέπει να σου πω. Αλλά νομίζω ότι το βασικό συστατικό ήταν αυτό ότι ένιωθε στου ανθρώπου γύρω σου και στο, στην οικογένεια το δέσιμο. Ε, Εμεί δεν θέλαμε και παραπάνω. Πρέπει να σου πω, εγώ τον πατέρα μου τον έχασα μικρό. Ναι. Ε, Ξέρει εσύ τώρα από αυτό. Ναι, 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 ναι. Δύσκολη κατάσταση, ομολογώ, mm -hmm. η οποία ήταν μια κατάσταση χρόνια κιόλα. Mm -hmm. ε, αλλά αυτό μα έδεσε πολύ με, τον, με τη μητέρα μου και τον αδερφό μου. Mm -hmm. Η μάνα μου, ε, τώρα δεν θέλω να το κάνω, πώ να το πω, ρε παιδί μου, τέλο πάντων η μάνα μου είναι ένα άνθρωπο ο οποίος πραγματικά μας μεγάλωσε μόνη τη. Mm -hmm. Επί τη ουσία ε, δούλευε στα χωράφια, δούλευε, ήταν αγρότησα. Έκανα τα πάντα. Τώρα αυτό που περιγράφει είναι πολύ σκληρό. δηλαδή. είναι. Όταν αλλά... λέω πολύ σκληρό, υπό ποια έννοια. πώ λε και σε πάντα το κομμάτι. Δεν θέλω εγώ να το κάνω. Γιατί τώρα... εδώ η δική μου η μάνα που επίση χάσαμε τον αδελφό μου τον πατέρα μα πάρα πολύ νωρί, ίσω είχε πολύ περισσότερε ευκαιρίε να βρει μια δουλειά στην Αθήνα από ότι στα κύθρα που έπρεπε να είναι στα χωράφια και έπρεπε να, Άνο, να κάνει εγωιστικέ δουλειέ. Καμιά φορά λέω ότι εγώ δεν πιστεύω σε ήρωε. Mm -hmm. Αλλά πιθανότατα ο μοναδικό έλεγχο που ξέρω εγώ. Ναι. Για τον καθένα είναι διαφορετικό πράγμα. ζωή μου ήταν η μάνα μου. Είναι η μάνα μου. Έτσι. είναι ακόμα. Λοιπόν, για τον απλό το λόγο, αν την έβλεπε να δουλεύει τον τρόπο με τον οποίο δούλευε στα χωράφια, mm -hmm. ε, για να τα βγάλει πέρα, να μεγαλώσει δύο παιδιά, να σπουδάσει δύο παιδιά. Ναι. Ε, μόνη τη, εντάξει. Δε... Υποκλίνομαι από σεβασμό και μόνο σε αυτό που έχει κάνει και σε αυτό που είναι και σε πολλές Ελληνίδε. Δεν είναι η μοναδική. Ξέρω oh. πάρα πολύ κόσμο που το έκανε. Το έκανα με μεγάλη αξιοπρέπεια, με μεγάλη επιμονή και θα σου πω κάτι άλλο. Έλεγα πάντα και γέλαγα ότι όταν ήμασταν πτυρικάδε, η μάνα μου έλεγε, ξέρω εγώ, ε, μπορεί να τη ζητήσει παγωτό και να μην είχε. Δεν υπήρχε βέβαια να τη ζητήσει να διαβάσει κάτι και να μην βρίσκεται τρόπο να το έχει. Ναι. ναι ήταν, είχε αιμονή. Μάνα, πολύ έξυπνη γυναίκα. Ναι, 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 Τώρα θα μου πει η μάνα σου, ναι, τι λες. Ναι, εντάξει. Είναι αλλά... όμω κατά γενική ομολογία πρέπει να σου πω, είναι έξυπνη γυναίκα. Ε, και... και είχε έφεση σε αυτό. Ναι. Άρα μα οθούσε εκεί. Δηλαδή να Ήθελα, κάνουμε ναι, κάτι. Να ναι, πώς, κάνουμε... τώρα τη δεκαετία του 90. Ναι. Ο αδερφό μου, να είναι καλά εκεί που είναι, γιατί τον έχασα τον αδερφό μου. Ναι. Ε, Ήμασταν μαζί στο τελευταίο ε, τελευταία φορά που βγήκαμε έξω ήμασταν μαζί. Μετά. Ναι, ναι, ναι. Τον Το, θυμάμαι. Πον? τελευταία φορά που βρεθήκαμε και σοκαρίστηκα μετά. Ήταν... Ναι, ναι, ναι. ναι. του φίλου ναι. μας, μα του Βασίλη. Ναι, Τέλο ναι, ναι. ναι, ναι. ναι. πάντων. Ε, ο μηχανικό mm -hmm. στο Πολυτεχνείο, χωρί φροντιστήρια. Mm -hmm. φροντιστήρια. Και να πει στη δεκαετία εκείνη ότι θα γίνει ο ένα, θα γίνει μηχανικό, ο άλλο θα πάει να γίνει mm. δημοσιογράφο κτλ. ήταν και λίγο κουλό. Ναι. Ήταν και λίγο. Πού πα δε καρά Να ναι, ναι. το πω έτσι. Ναι, 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 Λοιπόν, αλλά η επιμονή τη μάνα μου και το γεγονό ότι μα επέτρεπε να κάνουμε όνειρα μεγαλύτερα από τον boy μα. Μα πήγε σε έναν δρόμο. Δεν ξέρω αν καλό ή κακό. Μα πήγε σε έναν δρόμο. Καλό είναι, ρε παιδί μου. Προφανώ. Αλλά... Πε μου λίγο, είχε, ήσουν ο χαρακτήρα σου μικρό, ποιο. Στα... Εγώ μπορώ να φανταστώ, αλλά θέλω να πει λίγο <laughs> στα, στα κύθυρα. Τι μάθητη σου, ρε παιδί μου, τι, τι, τι τύπο ήσουν. Α σου πω μια, μια ιστορία. Ναι. Με το, έναν καθηγητή mm. να είναι καλά, βλαχάκι, ναι. φυσικό. Ναι. Να είναι καλά. Δεν ξέρω που είναι, δυστυχώ δεν ξέρω. Έβγαινε στον πίνακα και έγραφε. Ακούγονταν κάτι με στην τάξη. Ναι. Και έλεγε ο κύριο Βλαχάκη. Στάθη στη γωνιά σου. <laughs> και του έλεγα, Μα δεν το έκανα εγώ, κύριε καθηγητά. Και μου απαντούσε, Ή το έκανε ή το υποκίνησε. <laughs> σωστό. Το <laughs> οποίο μου είχε αδυναμία. Σωστό. Έτσι σωστό, νομίζω. Σωστό. Ήμουν ένα καλό μαθητή. Ναι. Πολύ καλό ναι. μαθητή. Ναι. Πολύ, πολύ καλό ναι. Μαθητης. Ε, Αλλά δεν πολύ διάβαζα, βέβαια. Ναι. Αντιλαμβανώσουν ναι. πράγματα Δεν ήμουν πολύ του. Αλλά γενικά ήμουν ένα καλό μαθητή. Ναι. Παρασυρώμουν για το γεγονό στο σπίτι υπήρχε ένα μαθητή όπω ήταν ο αδερφό μου, ο οποίο ήταν του μπάνου. Ναι. Στο Θεό. Α, είχε, τουύμπαν, είχε τουύμπαν. έφεση. Έτσι? Λέω Πολυτεχνείο χωρίς, ε, ναι. χωρίς φροντιστήριο. Ναι. Χωρίς τίποιο. το είχε. Άρα υπήρχε η μαγιά, υπήρχε η μαγιά από τη μάνα μου, mm -hmm. Μα mm -hmm. σωθούσε πολύ και στα λοιπά, mm -hmm. αλλά γενικά δεν πολύ διάβαζα. Mm -hmm. Ήμουνα ζωηρούλης, mm -hmm. οφείλω να πω. Ε, Λιθωρικούλης ε, και όλες. Πώς, πώς. Λιθωρικούλης. Λιθωρικούλης. Κοντρούλης. <laughs> <laughs> και όλα τα σεούλης, να ξέρεις. Θα σου πω και πώ γίνεται η ιστορία ε, δημοσιογράφο, πώ πώς φτάνει. Ε, κάποια στιγμή λοιπόν, εγώ λέω θέλω να γίνω δημοσιογράφο. Ναι. Ε, εκείνη την περίοδο μου λέγανε ρε παιδάκι μου, είσαι πολύ καλό μαθητή τα Όχι, ε, εγώ θέλω να γίνω δημοσιογράφο. Ε, τότε λοιπόν ήταν. Τώρα και... μιλάμε αρχέ δεκαετία 90. τέλη δεκαετία 80. Το, το 80 ναι. είναι. Έχω χάσει τον πατέρα μου. Mm -hmm. <χω> Ορίστε, έχει τελειώσει δηλαδή πώς ο πατέρα. Πόσο ήσουν, Παναγιώτη. 17. 17. Κρίσιμη ηλικία, έτσι. Ναι, δύσκολη. δύσκολη. Εφηβεία, βαριά και τα ναι. Βαριά ναι. Και με μια μακρόσυστη διαδικασία ασθένεια και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Λοιπά ναι, λοιπά. ναι, ναι. Ε, τότε λοιπόν θυμάμαι ότι μου, α, μου λέει ο αδερφό μου από την πολλή επιμονή ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό και το να άλλο, Υπήρχε μια αγγελία στην Αυριανή του Γιώργου του Κουρίθε ω mm -hmm. η οποία έλεγε ότι προσλαμβάνει δημοσιογράφου. Συνήθω λέγεται και με δίπλωμα με μηχανάκι. Θα θυμάσαι αυτό. Είχα μηχανάκια. Και πάω στο. Μάλιστα για να καταλάβει πόσο άσχετο ήμουνα, πάω εκεί και εμφανίζομαι ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφο. Γιατί εκεί πρωί, Δηλαδή, που οι δεν υπάρχει άνθρωπο ψυχή. Ψυχιζόταν δεν υπάρχει. Τέλο πάντων, από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά η όλη διαδικασία και μετά άνοιξε. Αυτό ξεκίνησε το 90. Ναι. 10 Σεπτεμβρίου το 1990 ξεκίνησε αυτό. Και ξαφνικά το 93 πήγα φαντάρο στο μεσοδιάστημα και μετά το 93-94, mm. τέλος το 93, μόλι είχε για ανοιξει το ΣΤΑΡ, όπου ξαφνικά έψαχναν δικαστικό συντάκτη. Ναι. Φεύγει η δικαστική συντάκτη, η φίλη μου η Τίνα Τσουκαλά, και ψάχναν δικαστικό συντάκτη. Mm -hmm. Και είναι ο Στέλιο Οβορύνα τότε εκεί και λέει: Το πιτσιρικά θα Η Ιστορία στο πρωτάθλημα του δικαστικού. Και λέει: Θα πάρει το Ναι. Διευθυντή ο Καρατζαφέρη ο Σπύρο τότε. Σπύρο Καρατζαφέρη. Καρατζαφέρη τότε. Και λέει θα πάρει τον Πιτσυρικά. Εγώ με Σπύρο Καρατζαφέρη ξεκίνησα δημοσιογραφία. Πολύ κόσμο. Ε, έτσι. 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 Φερά, ρεπορτάζ. Λοιπόν, ρεπορτάζ, λοιπόν, ρεπορτάζ, <συμπή> ρεπορτάζ το ρεπορτάζ. <συμπή> <μου>, ρεπορτάζ, όχι <συμπή> αστεία <συμπή> <συμπή> τώρα. Ρεπορτάζ. <συμπή> και πήγα εκεί και ξεκίνησα. <συμπή> και ξεκίνησα τηλεοπτικά. Άλλαξαν τα πράγματα μετά. Μετά μου ήρθε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η ομολογότητα η οποία ήταν ευκαιρία που με με, μου άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο κοιτούσε τη δημοσιογραφια mm -hmm. που ήταν η ελευθεροτυπία. Ναι. Αυτό, αυτό ήταν, να σου πω. Αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο τότε ε, είχα μία πρόταση από το Βήμα για την ελευθεροτυπια mm -hmm. Άνοιγε το Βήμα το καθημερινό τότε. Και είχα ταυτόχρονα μία πρόταση από το Βήμα, Ιωάννη mm -hmm. και από την, ε, από και την ελευθεροτυπία. ελευθεροτυπία και δεν είναι κάτι. Ναι. Λοιπόν, τότε και ήθελα να πάω στην ελευθεροτυπία, ήταν το όνειρό μου. Ναι. Για να σου πω, όταν ξεκίνησα αυτό που λε. Γιατί βλέπω σήμερα κόσμο και καταλήγουμε να είμαστε όλοι παρουσιαστέ. Όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, αλήθεια σου λέω, η μοναδική μου σκέψη ήταν πότε θα δω το όνομά μου τυπωμένο σε ένα κείμενο. Φοβερό είναι αυτό είναι, που είναι Ανατριχιάζω που το ακούω γιατί... Ε... Δεν μπορούσα να το διανοηθώ, ρε φίλε. Έτσι. έτσι. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ποτέ. Άλλη, άλλη έννοια τη εφημερίδα τότε, έτσι. Άλλο πράγμα. Που θα σου έβαζαν το όνομά σου. Θα μου βάζε το όνομά μου όταν είδα το όνομά μου στην Ελευθερωτυπία. Ναι. Ένα Σάββατο. Και στην Ελευθερωτυπία κιόλα, ναι. εκείνη τη εποχή. Είχα κάτσει κάτι από το περίπτερο πάνω στη μηχανή μου, mm. είχα ανοίξει για να μην με δούνε μπροστά. Πήγα mm. παραπέρα, ανέβηκα στη μηχανή, άνοιξα την εφημερίδα και κοίταγα και το κοίταγα. Δεν ξέρω πόση ώρα. Ναι, ναι. Δεν είναι δεδομένη η αίσθηση. Ναι. Ε, σε ένα τέτοιο έντυπο, με αυτή την ιστορία τη Ελευθερωτυπία, ε, οφείλω να πω ότι οι άνθρωποι που αναφέρει είναι κοινή το η πορεία των ανθρώπων. Δηλαδή, η Κατρίνα, κατι εμένα ε, με έβαλε επί της, της στην δουλειά μαζί με τον Γιάννη των Ευσταθίου. Ναι. Ε, θέλω να πω ότι είναι φοβερή η αίσθηση το ότι βλέπει το όνομά σου τυπωμένο σε μια εφημερίδα σαν την Ελευθερωτυπία, Έτσι. Με όλη, με, όλη, αυτή την ιστορία που κουβαλούσε δηλαδή, πάνω. Δηλαδή, έμπαινα σε σύσκεψη τώρα από τη Ρικά μου. Ναι. Ήταν ο Φιντανίδη. Ο Παναγόπουλο, ο δηλαδή, ο, ο Απέργη. ο Απέργη. Ο Θανάρη Τεγόπουλο, εκδότη τότε, yeah, yeah. ο δικηγόρο yeah. τη Ελευθερωτυπία, κτλ. Ο Γιάννη ο Παντελάκης, mm -hmm. ο Τριάντη. Τώρα θα ξεχάσω ονόματα και έτσι. Μορφέ, όπω και να έχει. Δηλαδή τώρα γινόταν γενική συνέλευση τη εφημερίδα mm -hmm. και καθώ είναι και έλεγε τώρα. Τι να πω τώρα. Yeah, yeah. Τι να πει εδώ πέρα. Μεγαθύρια. Mm -hmm. Έτσι. Λοιπόν. Bon, yeah. ε, πάμε λίγο στο. Δεν έχει. Τώρα είσαι κοντά στα, στα 20. Εκεί... Ε, τα 20 που ξεκίνησα στην Αυριανή και μετά πήγα στο Σταρ στα 23. Ναι. Κάπου εκεί στα 23 πήγα στο Σταρ. Και μετά από 4 χρόνια πήγα στην Ελευθερωτυπία. Ναι. Ε, εδώ δεν έχει έρθει ακόμα η σχέση που οδήγησε στο γάμο. Όχι. Ήρθε πολύ Όχι. αργότερα. Πολύ αργότερα. Σε σόκαρα που μου είπε για τώρα για ποια σχέση ήταν ναι, τι μου λέει. Λέει. <laughs> 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 Έτσι. Εγώ σε γάμο λοιπόν. Και πώ γίνεται, παίζει μου κάτι. Στον, ε, από τα κύθρα, πώ φεύγει εκείνο το κόκκι. Κο... Γυρνάω λίγο πίσω, να μου πει πώ φεύγει ρε παιδί μου από τα κύθρα. Δεν υπήρχε καμία δεύτερη σκέψη να μένω στα κύθρα. Ναι. Καμία δεύτερη σκέψη. Είχε οπότε... τίποτα εδώ στην Αθήνα, δηλαδή υπήρχε κάποιο τίποτα, τίποτα. Και πώ. Ε, ο αδερφό μου σπούδαζε, τέλειον mm -hmm. το Πολυτεχνείο τότε. Α, ήταν ήδη εδώ ο αδερφό ναι, ναι. το Πολυτεχνείο. Ε, και εγώ είπα πάω πάνω να σπουδάσω. Η μάνα μου μα είπε προχωρήστε και ήρθε μαζί μα στην Αθήνα, βέβαια. Την έκανε μόνη στην, ναι. στην Αθήνα. Α, ήρθε μαζί. Ήρθε μαζί μα στην Αθήνα. και από εκεί ξεκίνησα παράλληλα. Υπήρχε μια σχολή ναι. ε, δημοσιογραφία σου mm -hmm. πήγα. Δούλευα στην Αυριανή. Mm -hmm. Mm -hmm. Εντάξει, με έξοδα κινήσεω ήταν. Ναι. Πώ το λένε, ρε παιδί μου, μα δεν είχα, μα δεν είχα Τώρα, τι... δίκευση, καμία ειδίκευση, καμία γνώση. Γράφεις, Εμένα ναι. χάρη μου έκανε, με έβαλε, έβαλε στον χώρο. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι το βλέπα τότε. Και πραγματικά νομίζω ότι έτσι ήταν. Ναι. Και τα βράδια, κάποια βράδια, κράταγα ένα περίπτωση στο Μαγκράτι. Ναι. Δηλαδή μιλάμε. Έχει κάτι περιπερά. Το έχετε όλοι πρωινή ζωνή. ο Παπαδάκη έχει ο κάνει. <laughs> περίπτερο. <laughs> <laughs> δεν το ξέρω για να κάνει πρωινό πρωινό. Έχει πέρασει από περίπτερο. Γι' αυτό δεν στάθηκα εγώ στο πρωινό, να ξέρει. Θα ανοίξω το φιλικατζίδικο. Άκου. Παραγγελίδη δεν το ξέρω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Βράδυ. Ναι. Βράδυ. Που σημαίνει ύπνο τρει-τέσσερι ώρε την ημέρα. Περίπου. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, ναι. ναι. ναι, ναι γιατί και έπρεπε... άλλε δουλειέ. Έπρεπε να βγουν τα έξω. Βίβλιοπολία, δούλευα. Ό,τι δουλειά μπορεί να φανταστεί. Ναι. Έχω κάνει παράλληλα. Ναι. Ε, και εντάξει, όταν αυτό κράτησε κάποια χρόνια, μετά ναι. όταν πήγα στο ΣΤΑΡ πλέον, τα πράγματα πήραν άλλη ροή. έγιναν πιο κανονικά. Ήταν... Ακριβώ. Έγινε... Είναι κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμοι ότι στι παλαιότερε εποχέ τη δημοσιογραφία του, του ρεπορτάζ, τουλάχιστον στη δική μα την γενιά, γιατί πάνω κάτω τα ίδια χρόνια μπήκαμε στη, στη δημοσιογραφία, έπρεπε να, να επιδοτήσει το επάγγελμα για να μπορέσει να μείνει. Δηλαδή, μένα με ενα απλήρωτη απλήρωτο, ότι υπήρχαν πολύ τυχεροί βέβαια, αλλά εγώ είχα μείνει απλήρωτο σχεδόν δύο χρόνια. Δύο-δύο μισή χρόνια που έπρεπε Όσο να ήταν. κάνω άλλε δουλειέ για να μπορώ να εξυπηρετώ το. Πόσο ήταν. Σερβιτόρο Σαββατοκυριακά. Ναι. Δούλευα σερβιτόρο mm -hmm. Σαββατοκυριακά. Mm -hmm. Δηλαδή, ήταν δύσκολο, επιπονό, αλλά ναι. ταυτόχρονα επειδή ήταν όμως τώρα, τα... είναι διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Δηλαδή τότε όμως έβλεπες μέλλον. Ναι. Να είμαι και δίκαιο. Έτσι είναι. Τότε έβλεπε μέλλον. Τώρα τι βλέπω. Τι μέλλον βλέπουν mm -hmm. οι πιτσυρικάδε που ξεκινάνε τη δουλειά. Ναι. Βλέπουν ένα μέλλον που καταλήγει να κάνω ροή σε ένα site. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Βλέπουν ένα μέλλον. Τι μέλλον βλέπουν ακριβώ. Και με κακή εικόνα πλέον του κόσμου για του δημοσιογράφου. Την εποχή που ξεκινούσαμε εμεί, ήταν και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Yeah. Προλάβαμε δηλαδή καλέ ημέρε δημοσιογραφία. Εκτό αυτού, υπήρχε κάτι άλλο. Πρέπει να σου πω όμω ότι εγώ τουλάχιστον διδάχτηκα το εξή. Ότι αυτό που μου έκαναν, όταν έχω περνάει από το χέρι μου, δεν το ξανακάνω. Okay. Δηλαδή, να αφήσω απλήρωτο ε, άνθρωπο που μπαίνει στη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο. Μου το έχουν επιτρέψει ε, και οι διοικήσεις που έχω εργαστεί ότι όταν είσαι μαθητευόμενος πρέπει να μίδεσαι και για τη μαθητεία σου. Εμείς δεν πληρονόμασταν. Μάνα να σου πω κάτι. Ναι. Όταν, ε, ξέρεις ότι έχω ένα site, έχω Ναι, ναι. Ένα το δικαστικό.gr, το, δικαστικό το, δικαστικό το, δικαστικό. Δικαστικό. Ε, το, οποίο είναι εκπαιδευτικό site. <σχυ> ε, η σκέψη μου, επειδή ακριβώς εμείς δεν είμαστε τυπικοί εργοδότες, ε, εκ των πραγμάτων, γιατί <σχυ> ναι. κάνουμε αυτή τη δουλειά, ε, και όχι μόνο εμείς, κι άλλοι, αλλά θα ναι, να, 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 να πω για εμάς τώρα, ε, είπα ναι. ότι αν δεν μπορώ να πληρώσω έναν άνθρωπο, θα το κλείσω την επόμενη μέρα. Ναι. Και καλά έκανες. Και καλά έκανε. Μέχρι εκεί πάω, αυτό μπορώ, ναι. αν δεν μπορώ, τελείωσε. Και το δεν οποίο... θέλω να το ζήσει άλλο. Και εγώ ναι. να είσαι σε ένα σημείο, θυμάμαι που κάποτε μου έλεγαν: Δεν έχει σημασία που. Υπήρχε μια φοβερή φράση ενό συναδέλφου να είναι καλά. Ο οποίο έλεγε, Ελά, μου ωραία, τι φωνέ. Αυτοί κάνουν ότι μα πληρώνουν. Εμεί κάνουμε ότι δουλεύουμε. Έτσι. Καλά, περνάμε. <laughs> Εντάξει, δεν θέλω. Δεν θέλω. Σωστό. Ήταν άγριο τότε. Το, ήταν να πολύ άγριο. Να, να μην έχει να πληρώσει τον νίκη σου. Να, είναι... άγριο πράγμα. Και να χρειάζεται να κάνει πόσε δουλειέ για να, για να, να το, το όνειρό σου ή το, το θέλω σου, ρε παιδί. Ε, και έρχεται η, η, η περίοδο του, του Σταρ. Ε, δεν βγαίνει, είσαι στο ρεπορτάζ, καθημερινά στο δικαστικό ρεπορτάζ. Το δικαστικό ρεπορτάζ μπήκε σε στα βαθιά. Από την αρχή, την αρχή. Είναι ένα δύσκολο ρεπορτάζ που πούμε στον κόσμο. Πολύ δύσκολο. Ρεπορτάζ. Και ιδιαίτερο ρεπορτάζ. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι σαν το πολιτικό, δεν είναι όπω το ελεύθερο, το κοινωνικό που λέμε κτλ. είναι ξεκινά, πολύ δύσκολο. Ξεκινά στη βάση ότι κάνει ένα ρεπορτάζ που δεν επιτρέπεται να δώσει πληροφορίε. Έτσι. Δηλαδή η βασική πηγή εδώ τώρα. Αν κάνει πολιτικό ρεπορτάζ, θα σηκώσει τηλέφωνο, θα πάρει τον υπουργό, σου ο υπουργό. Ναι. Το καλλιεργεί. Δεν είναι λέω ότι είναι mm-hmm. απλό, αλλά mm -hmm. το καλλιεργεί, θα σου πει ο Υπουργό. Τώρα εκεί, για να φτάσει στο σημείο να μιλήσει με έναν άνθρωπο στη δικαιοσύνη, κυρίω δικαστή ή εισαγγελέα ή δεν ξέρω τι, ο οποίο να σου δώσει πληροφορία, πρέπει όχι να σε εμπιστεύεται. Ναι, ναι, ναι. Α, καταρχήν δεν επιτρέπεται αυτό. Σωστό. Οι άνθρωποι. Σωστό. Άρα πολύ δύσκολο. Πολύ μπετοναρισμένο ρεπορτάζ. Ναι. Δηλαδή. Πολύ ναι. δύσκολο Δημιούργησε πολύ γρήγορα ένα προφίλ ε, γιατί λέω ότι είναι πολύ δύσκολο η ρεπορτάζ. Το δικό, στο δικό σου το κομμάτι δημιουργήσε ένα προφίλ ε, που αποτελούσε και εγγύηση μετάδοση τη είδηση. Δηλαδή, καλλιέργησε, έφτιαξε πολύ γρήγορα ένα προφίλ σοβαρού δημοσιογράφου που σημαίνει τι αυτό που σας λέω είναι έτσι, είναι έτσι. γιατί το έχω ψάξει. Yeah. Και είναι προς τη μνήμη σου και θέλω να μου πει ε, Πώς έγινε το πέρασμα στην παρουσίαση. Για τις, στο Star Παρουσίαση πρώτη στο φορά, Αυτό πώ έγινε. Θυμάμαι ότι τότε, χωρίς να μου έχει κάνει δοκιμαστικό, ε, αυτό έγινε το 2001. Ναι. Διευθυντή ο Στάρο Σταμάτη ο Μαλέλη. Ε, θυμάμαι ότι ήμουνα σε ένα ρεπορτάζ για μια πολύ χοντρή υπόθεση του δημοσίου, τέλο πάντων, κτλ. Και, <τα λοιπά>. και κάνω ένα stand-up. Γι' αυτό το τηλέφωνο και βλέπω Μαλέλη. Το σηκώνω. Ναι, μου λέει να σου πω, ε, α, μεθαύριο κάνει δοκιμαστικό. 1η Απριλίου λε ε, νυχτερινό δελτίο. Mm -hmm. Όπω το λέω. Ναι. Yeah. Του λέω πρωταπριλιάτικο. <laughs> Ε, γέλαγε. <laughs> να <laughs> ξέρει ναι, το χιούμορ. του ναι. ναι. Ο <clears throat> Μου λέει, όχι, θέλω να... ένα δοκιμαστικό θα κάνει. Είμαι σίγουρο ότι θα γίνει. Όπου, αλλά... ναι, αυτό πήγα να σου πω. Όπου για το Μαλέλη, για το μάτι του Μαλέλη, το δοκιμαστικό είναι εντελώ ναι, ναι, ναι Απλά τι κάνει. Να... Να, να, το δούμε δοκιμαστικό. Όλοι μαζί και, ναι, 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 ναι. και να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Μα κάνει ή δεν μα κάνει ναι, 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 ναι. ο, νεαρό. Ναι. Λοιπόν, ε, και έτσι ξεκίνησα 1η Απριλίου του 2001 και άρχισα και έλεγα νεκτερινά δελτία. Και σε ένα χρόνο μέσα με έβγαλε ένα αποκεντρικό. ξέρεις, τι Αργίε και τα λοιπά. Ναι, έτσι. ναι, ναι. ναι. Οκ. Και, και αυτό και δύσκολο, έτσι, των Ιθερινού ναι. Δελτίου Ειδήσεων. Δύσκολο. Ήταν η περίοδο που τα κανάλια είχαν Ιθερινού ναι. Δελτίου Ειδήσεων, ε, που έβγαινε στι 12 ώρα το βράδυ κάπου εκεί, ή και αν είχε καμία ταινία και τα λοιπά, και οτιδήποτε άλλο πήγαινε και. Ναι, πήγαινε ε, και αργότερα μία, ναι, 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 μία, ναι, ναι, μία, ναι. μισή κτλ. Θέλω να πω. Όμως... Ήταν το, θυμάμαι εγώ ότι το σήμα του Δελτίου Ειδήσεων στι 12 π.Χ. όταν ήταν σταθερό. Ήταν υπενθύμητο ότι είναι 12 η ώρα. Αυτότητα. Σταθμού. Αυτότητα. Ε, και εκεί μένει στο Σταρ ε, έως... 25 χρόνια. 25 χρόνια. Έμεινα 25 χρόνια. Πολλά χρόνια. Είναι, είναι κομμάτι της ζωής, έτσι. Είναι από το μεγαλύτερο κομμάτι της. Ε, ε, δηλαδή, δηλαδή το Σταρ είναι σαν το σπίτι μου. Το ναι. πατρικό μου. Ναι, ναι, ναι. ναι. Να Σαν το πατρικό μου. Ναι. Δηλαδή, το, το ξαναπεριγράψει έτσι, ότι το Σταρ είναι σαν να είναι το πατρικό μου. Ήθελα να φύγω. Έπρεπε να φύγω. Ναι. Ε, όχι για λόγους, ε, ε, δεν είχα θέματα με το Στάρ, ούτε mm -hmm. με την ιδιοκτησία, ούτε με τη διοίκηση, ούτε με τίποτα. Απλά ένιωθα ότι είχε κλείσει ο κύκλο μου. Είναι αυτό, είναι αυτό που λε. Αισθάνεσαι κάποια στιγμή ότι κλείνει, δεν, κλείσει. Κλείσει. Δεν, Ανάς, δεν έχω κάτι άλλο, άλλο να κάνω. Δεν έχω κάτι άλλο να δώσω, δεν έχω ναι. κάτι άλλο να πάρω. Τι έκανα. Ξεκίνησα από αναπληρωματικό ρεπόρτερ. Mm -hmm. Έγινα ρεπόρτερ. Mm -hmm. Έγινα καλό ρεπόρτερ ενδεχομένω. Mm -hmm. Έγινα παρουσιαστή. Έγινα κεντρικό παρουσιαστή. Mm -hmm. Δηλαδή έφτασα μέχρι ένα σημείο. Έλεγε ότι πρέπει να ανοίξω. Είναι σαν το πατρικό σου λέω που τα αγαπά, αλλά θε να φύγει, να πα. Ναι. Να πα και να κάνει κάτι άλλο. Έχει δίκιο. Ε, τότε λοιπόν έφυγα το, 2000, το, το 2018. Έφυγα ναι. Το, ναι. Star, ναι. Μετά από 25 χρόνια. Κοίταξε, ήταν συνηθισμένη μου επιλογή να φύγω. Η αλήθεια είναι αρκετέ προτάσει που είτε με κράτησαν, είτε εγώ τι απέρριψα, είτε ο σταθμό μου σε χρήματα, είτε ο σταθμό μου έδειξε με τον τρόπο ότι mm -hmm. με θέλει. Mm -hmm. Mm -hmm. Ε, ήταν η ασφάλεια που ένιωθα ότι σε έναν χώρο που τον ξέρει τόσο καλά, του ξέρει, ξέρουν. Έτσι. Με τα καλά, με τα κακά μα, όλοι και εκείνοι και εγώ κτλ. Και Άρα έμεινα πάρα πολλά χρόνια. Έμεινα παραπάνω από ό,τι έπρεπε, κατά τη γνώμη μου. Ναι, εντάξει, αλλά είναι αυτό που περιγράφει, γιατί ξέρει όταν είσαι σε έναν χώρο και μια οικογένεια που ξέρει, θα σου δικαιολογήσει όπω θα δικαιολογήσει και εσύ τα στραβά. Α, αυτό μπορεί να σου δικαιολογήσει τα στραβά και έχει κίνδυνο να ασφάλεια. Εκεί που θα πάω τώρα. Πώ είναι. Ε, κι αν δεν μου δικαιολογήσουν αυτό που. ή δεν μπορώ να του αντέξω. Είναι αυτό, είναι ρίσκο. Ναι, είναι είναι τεράστιο ρίσκο όταν είσαι αυτή δουλειά, έτσι. Αλλά τότε ήταν ναι. η στιγμή που πραγματικά ένιωθα ότι Τότε έκανα το site. Ναι. Αποφάσισα να κάνω το site. Και καλά έκανε. Και καλά. Έλειπε ναι. από, το, από το διαδίκτυο ένα τέτοιο site. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι. Αν με ρωτήσει, ποιο είναι το καλύτερο πράγμα που έχει κάνει στη δημοσιογραφική σου καριέρα, θα mm -hmm. σου πω είναι το site. Ναι. Ναι, ναι, γιατί το... έχει προσδώσει και το, και το κύρος που του πρέπει και έλειπε και από το διαδίκτυο. Ναι, είναι, μα ήταν και το, το βασικό είναι ότι είναι πρωτόλια ιδέα, είναι καινούργια ιδέα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, αυτό που περιγράφει. Αυτό σου λέει, ήταν και Από ναι. εκεί και πέρα βάζει πολύ προσωπική ναι, ενέργεια και είναι και προσωπική ταυτότητα, απολύτως προσωπική ναι, yeah, έτσι, ταυτότητα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Τώρα, ε, θέλω, δεν θα πάμε στα υπόλοιπα επαγγελματικά βήματα, γιατί σε αυτό το μεγάλο χρονικό κομμάτι που περιγράφεις, το 2001 μέχρι το 2018, εκεί παντρεύτηκες, εκεί γεννήθηκε η Καλήνθια. Καλήνθια, καλήνθια πόσο, πόσο μου βγαίνει. Καλλιόπη Ευανθία. Καλλιόπη Ευανθία. Καλλιόπη μάνα μου. Βανθία ναι. η πεθερά μου. Ναι. Ε, ψάχναμε, δεν είχαμε δεσμεύσει με ονόματα, να σου πω την αλήθια, ναι. ούτε από του δικού μα, για να είμαι ακριβή. Mm -hmm. ε, και σκεφτήκαμε την Αθανασία και πάνω στη σκέψη μα πρότεινε μια η κουμπάρα τη Αθανασία. Λέει το Καλίνθια το έχετε ακούσει. Ναι. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Ναι, μόνο καλή... το έχω ακούσει. Είναι... Ναι. Δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει. Ναι. Μάλιστα η πρώτη μου σκέψη και μου το έλεγαν πολλοί άνθρωποι λέει: ρε παιδί μου, θα μπορούν να το λένε τα άλλα παιδιά. Ναι. Δεν υπάρχει παιδί που να μην το έχει πει. Ε, ναι, προφανώ. Κάπο μεγάλο μπορεί. Δεν υπάρχει παιδί που να μην το έχει πει. Είναι γκαραντί. Είναι... Αυτό είναι το, το ένα κομμάτι λοιπόν, το τεράστιο κεφάλαιο τη ζωή σου, το μεγαλύτερο κεφάλαιο τη ζωή σου. Αλλά θέλω να πάμε, αφού πρώτα πάρουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, mm. να μου μιλήσει για το κεφάλαιο Αθανασία. Oh. Εγώ βρήκα την Αθανασία τη ψυχή μου μάλλον. Κατάλαβα. Από κι άλλα τέτοια μάλλον. Κατάλαβα. Πολλέ τύψει βλέπω. Λοιπόν. Όσο <laughs> <laughs> σε παρακαλώ, δεν θέλω να λέω. <laughs> Λάκα, <για> να <laughs> Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Επιστρέφουμε κυρίε και κύριοι στην συζήτησή μα με τον αγαπημένο συνάδελφο, τον Παναγιώτη Στάθη, σε αυτή τη, την κουβέντα που κάνουμε. Έτσι ξεψαχνίζουμε τη ζωή του, του Παναγιώτη. Και ε, δεν λε τι λέγαμε στο διάλειμμα. Πάμε στο. <laughs> Έλεω. <Έλος. laughs> <laughs> λοιπόν, να σου πω κάτι. Δεν θε να την κάνουμε κανονικά. Ναι. Θε να την κάνουμε όπω την κάνει στην εκπομπή. Ναι, τι θε διαφορετικά. Δεν θέλω. Όχι να... ναι, θα μα... <laughs> και θα μα κόψουν και θα χάσει και εσύ τη δουλειά σου και εγώ τη δουλειά μου. Όλοι μα δεν ναι, ναι, θα χάσουμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έχουμε παιδιά <laughs> να μεγαλώσουμε. Πάμε λοιπόν στο <laughs> κεφάλαιο Αθανασία. Θέλω να πει, Αθανασία, πώ έρχεται στη ζωή Έχει σου, πώ έρχεσαι στη ζωή τη, πώ γίνεται αυτό ο γάμο. Κοίταξε, εγώ ήμουν σε μια φάση τη ζωή μου τότε ε, όπου ήμουνα, ήμουνα mm -hmm. έτσι, ε, ήμουνα γαλά, mm -hmm. ε, πολύ ανεξάρτητος γενικώ, πάντα ήμουν ανεξάρτητος με την έννοια εργένης πολλά χρόνια, ναι. με σχέσεις και τα λοιπά, αλλά εργένης γενικότερα ναι. ω φιλοσοφία, άλλωστε τώρα πρωί μέχρι το βράδυ τα ξέρεις ναι, ναι, ναι. Ε, άρα δεν ήμουν και δεν είχα και ποτέ την αίσθηση εγώ την ανάγκη ότι πρέπει να παντρευτώ, πρέπει να κάνω οικογένεια. Mm. Δεν υπήρχαν πρέπει τέτοιο τύπου μέσα μου εμένα. Ε, και ήταν να πάω σε ένα γάμο στα Κύθυρα. Mm -hmm. στην, παντρευόταν η πρώτη μου ξαδέρφη. Του θείου μου του στρατή η κόρη, η Ιωάννα. Και πάω στα Κύθυρα και, στο, πάω και, βλέπω στο μαγαζί που πάω που γινόταν ο γάμος, ένα πολύ μεγάλο μαγαζί, η Σκάνδια. Βλέπω μια κοπέλα. Όπου εγώ δεν ξέρω ποια είναι. Γνώριζα τον πατέρα τη, γνώριζα τη μάνα τη, γνώριζα τον αρφό τη, γνώριζα το θείο τη, το σόι τη κτλ. Ήμουν συμμαθητή με τη θεία τη, μια mm -hmm. θεία τη. Mm -hmm. ε, την Αθανασία εγώ την ήξερα. Mm -hmm. Και καταλαβαίνει ότι εκεί λέω τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι τρώω ένα κράξιμο και γύρω ηρεμά τώρα είναι του Αντώνη Κόρη, δεν κάνουμε τέτοια. Mm -hmm. και λέω ρε παιδιά, Ξέρω Το έχω καλό σκοπό. Το καλό σκοπό. Αυτό λέω κι εγώ. <laughs> λέει η μου, θα να παίρνει κανένα μηχανόβιο. Λέει, θα έρθει μηχανόβιο να παίρνει την κόρη στο από κάτω. δεν επιτρέπεται. Μου λε, όταν έπαιρνε τη δικιά μου. Ε, σωστό. Σωστό, <laughs> κύριε Αρτία. Λοιπόν. Ε, και έπαθα πλάκα. Η αλήθεια <laughs> είναι ότι ήταν. Αυτό κόλλησε αμέσω ή ήρθε. Όχι εντελώ. <laughs> όχι εντελώ. Όχι εντελώς, Έτρεξα αρκετά. Περίμενε. Η, η Αθανασία δεν ήταν μόνιμα στα κύθρα. Η Αθανασία έχει μεγαλώσει. Η Αθανασία έχει γεννηθεί στην Αυστραλία. Ναι μάνα της έχει μεγαλώσει στην Αυστραλία. Mm -hmm. Θα mm -hmm. Σε έχει γεννηθεί στην Αυστραλία, mm -hmm. έχει μεγαλώσει στην Αθήνα. Mm -hmm. Απλά κάποια στιγμή ο πεθερό μου αποφάσισε ότι θα πάει να ανοίξει το εστιατόριο που είχε χτίσει μόνο του mm -hmm. με τον αδερφό του τη δεκαετία του 70. Δούλευε στην Αθήνα ο άνθρωπο mm -hmm. και -hmm. κτλ. Θα πάει να φτιάξει το μαγαζί. Mm -hmm. Κατέβηκε και φτιάξει το μαγαζί. Άρα. Άρα μόνο εκεί για... βρεθήκα το σημείο, είναι κοινό σημείο. Ναι, ρε, μου αυτό θέλω να πω. Θα μπορούσα να μην έχω πάει στο γάμο. Αν ένα γάμο, δεν ήταν τόσο κοντινό μου συγγενή, δεν θα πήγαινα mm Και εδώ έριξε κινητό. Έριξε έχει κινητό. Ζορίστηκα λίγο. Αλλά εντάξει. Καταλαβαίνει ποιο μπορεί να αντισταθεί. Πόσο έριξα, κινητό. Πόσο καιρό πριν το, γάμο. Ε... Κοίταξε. παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο το Δεκέμβριο του το το 2007. Το 2007, λέω και εγώ. Το, 2007, το Δεκέμβριο του 2007. και είμαστε μαζί από το καλοκαίρι του ναι. Δηλαδή, όχι μεγάλο διάστημα. Mm -hmm. ε, Έριξα να το δύο-τρει μήνε πριν. Ναι, ναι. Γιατί ήταν και συγκυρίε τέτοιε. Η Αθανασία έπρεπε να φύγει να πάει στα Κύθρα καλοκαίρι για να βοηθήσει το μαγαζί. Εγώ ήμουν στην Αθήνα, είχα πολλή δουλειά να βοκατεύω. Τέλο πάντων, έριξε ένα κυνηγητό. Αλλά από τη στιγμή που ήμασταν μαζί, mm. μένουμε και μαζί. Από, την... από τότε που ήμασταν μαζί. Ναι, ναι, ναι μείναμε μαζί. Έκανε το κλασικό ερώτημα που Έκανε κλασική πρόταση γάμου ή το κάνει αλλιώ. Αλλιώ. Αλλιώ, ε. Θε να, να πει πώ. Όχι. 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 Εντάξει, όπω νομίζει. Δεν θα σε πιέσω. Αλλά πε. <ž Miyavizaki> λοιπόν... <Σ unified> <laughs> 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 λοιπόν... Το έκανα πάντω. το έκανα στα κύθρα. Ήθελα να το κάνω στα κύθρα. Ήθελα να το κάνω στα κύθρα. Ε, εντάξει, Λογικό. Αλλά δεν ήταν το κλασικό. Γιατί. Λογικό. εντάξει, εντάξει. Και έρχεται η Καλύνθια μετά από. Το 10. <συρια> το 10, έτσι, αυτό το 3-4 χρόνια. Παιδί τη κρίση. Παιδί Το δικό μου και το δικό σου. Ναι, ναι, ναι. Παιδί τη κρίση. Λοιπόν. το 10, ναι, εγώ που σου είπα δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θέλω και καλά να κάνω παιδί. Ναι. Δηλαδή, ε, μεγαλώνει, πρέπει να κάνει παιδί. Δεν το είχα. Ναι. Δεν το είχα μέσα μου, ούτε ω ανάγκη το είχα mm -hmm. μέσα μου. Με την Αθανασία ήθελα να κάνω παιδί. Ναι. Μου το έβγαλε η Αθανασία. Αυτό. Μου το έβγαλε η Αθανασία ναι. αυτό το πράγμα. Ε, και κάναμε την καλή και εκεί καταλαβαίνει ότι ό,τι ξέρει για τη ζωή ναι. έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει προτεραιότητε. Έσπα παίζουν μου κάτι, επειδή έχει κάνει την περιγραφή, εγώ σε θυμάμαι στη δουλειά, ο, ο Μηχανόβιο, όλη την ημέρα στο ρεπορτάζ γύρω-γύρω κτλ όλο αυτό. Πόσο σου αλλάζει τη φιλοσοφία η γέννηση του παιδιού. Τελείως. E? Ε? Καταρχήν πριν με ενδιέφερε μόνο ο εαυτός μου. Ναι. Να λέμε, τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, έτσι. Μόνο η πάρτι μου. Εντάξει. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε. Δεν χολοσκά για άλλον άνθρωπο. Δεν αυτό, είναι. Ναι, ναι. αυτό είναι. Άντε, η οικογένειά σου, που η οικογένειά μου ήταν αυτάρκη. Άρα, μόνο αυτό. Ήταν η γέννηση τη Καλήνθια μου έδωσε να καταλάβω, μου πρώτον, ότι, ότι υπάρχει ε, κάτι πέρα από σένα. Ναι. Υπάρχει άλλη προτεραιότητα. Ήταν η πρώτη φορά που θα μπορούσα να σκεφτώ έναν άνθρωπο πριν από μένα. Mm -hmm. ε, Ξενύχτησα απίστευτα με τη μικρή, μόνο και μόνο για να συμμετάσχω. Η γυναίκα μου μόνη μας τώρα στην Αθήνα, ναι. η γυναίκα μου έπρεπε να τα κάνει όλα μόνη τη. Κατά συνέπεια, έπρεπε να βάλω με έναν τρόπο που το βράδυ μου ήταν ελεύθερο, το βράδυ μου, που μου άρεσε αυτό. Ναι. Ε, μου άλλαξε όλη την υπτοκή, οπτική για τη ζωή. Mm -hmm. Με την έννοια ότι με ενδιέφεραν περισσότερα τα κοινά, με ενδιέφερα περισσότερο το πώς κατευθύνονται τα πράγματα. Με έβγαλε από την έννοια του παρτάκια. Ναι, ναι, ναι. Λίγο. Ναι, ναι, ναι. Σου λέω ότι το σε βγάζει λεπτό. Σου άλλαξε και τον τρόπο που, ε, που αντιμετώπιζε τη δουλειά, ε, τη δημοσιογραφία. Ε, πέρασα ένα διάστημα όπου είχα τεράστιε τύψει. Mm -hmm. Το απέβαλα. Mm -hmm. Μου είχε πει κάποια στιγμή ο αδερφό μου, μου έλεγε, Φύγε από τι τύψει, σε πάνε πουθενά. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά σου. Mm -hmm. Δεν είπε ψέματα ποτέ σε κανέναν. Η γυναίκα μου είναι ένα άνθρωπο που δεν μου έβαλε προσκόμματα ποτέ για τη δουλειά, δεν μου βάλε εμπόδια. Όταν τη γνώρισα, τη είπα: Εγώ κάνω αυτό, αυτό, αυτό. Mm -hmm. Δουλεύω έτσι, έτσι, έτσι και θέλω να κάνω αυτό, αυτό, αυτό. Ναι. Πάμε. Ναι. Πάμε. Άρα ήξερε και με ακολούθησε και με ακολουθεί ακόμα. Με δυσκολίε, ναι. τώρα ξέρει τι σημαίνει. Με δυσκολίε. Τώρα μην, μην ναι. τα περιγράφουμε, και εσύ ξέρει ναι, καλά το ξύπνημα. Ε, Άρα ναι. μου άλλαξε και την εικόνα λίγο με την έννοια <σχερνά> ότι με έβαλε στη διαδικασία για ένα διάστημα να αμφισβητώ πολλά πράγματα. Mm -hmm. Όσο mm όμω μέσα μου, είδα ότι αυτό είναι ο δρόμο μου και αυτό ήταν σωστό που είχα επιλέξει. Δηλαδή κάποια στιγμή είχα ακόμα και να πω ότι θα φύγω. Ναι. Ότι ναι. μπορώ να το κάνω. Βέβαια ήταν η περίοδο τη κρίση, μάλλον. Η περίοδο τη κρίση όλου μα άλλαξε. Δηλαδή, ε, μας μα άλλαξε, άλλαξε στι αμοιβέ μα. Μα άλλαξε στι προοπτικέ μα. Μα άλλαξε γύρω μα. Ναι. Είδαμε ανθρώπου να καταστρέφονται. Εγώ λέω, και δεν το λέω για να ειρωνευτώ κανέναν, πραγματικά το λέω, ότι γνώρισα το αφάγκα τη ελληνική κοινωνία στα δικαστήρια. Ε, γιατί? Ε. γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σοβαροί επιχειρηματίε, έμπιστοι, αξιόπιστοι, mm -hmm. οι οποίοι χρεοκοπούσαν κάθε μέρα. Ναι, ναι. Και τι όλοι στα δικαστήρια, Ο ογκώληθους. Πες, πες μου κάτι, ε, θέλα, η, η φόβοι σου για την καλήνθια. Ποιοι είναι, δηλαδή όλοι έχουμε τους φόβους μας για τα παιδιά μας, σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα, mm. τελε... Ποιο είναι ο δικός σου φόβος? Ο δικός μου φόβος ε, για την καλύνθια, ξέρεις σύνε, είναι, είναι... Ε, να συνειδητοποιήσει ότι γύρω μα υπάρχουν και πολύ κακοί άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή, επειδή είναι ένα παιδί που θέλω να πιστεύω ότι μεγαλώνει με αγάπη, με πολύ αγάπη, όπω πρέπει να μεγάλουν τα παιδιά, κατά τη γνώμη μου, όπω μεγάλωσα κι εγώ, όπω κι ναι. και εσύ, ναι. δεν έχει σημασία η απουσία που είχαμε στη ζωή μα. Mm -hmm. Σημασία έχει ότι περιβαλλούν από αγάπη. Ε, δηλαδή, έχει σημασία, αλλά όχι τόσο. Ναι. Εννοώ, η αγάπη είναι άλλο πράγμα. Mm -hmm. Ε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι και έξω είναι μια κοινωνία που είναι πολύ ανταγωνιστική. Mm -hmm. Μια κοινωνία που είναι, α, 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 περιλαμβάνει πάρα πολλού κακού ανθρώπου. Περιλαμβάνει πολλού. Να το πω. Ναι, ναι, ναι. Πολλού μαλάκε. Ναι, 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 Έτσι είναι. Πάρα πολλού. Πολλού τοξικού ανθρώπου. Πολλού ανθρώπου που η πρώτη επαφή σου είναι η τοξικότητα. Πολλού ανθρώπου σκέφτονται το κακό. Η πρώτη αυτή είναι το κακό είναι μια κοινωνία η οποία είναι πάσχη από ακατάσχετη τοξικότητα. Ναι. Ε, ε, εκεί έξω υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί άνθρωποι όμως. Το θέμα είναι το κριτήριο σου να είναι τέτοιο που να σε οδηγήσει σε καλούς ανθρώπους, σε καλούς. Σε κανονικού ανθρώπου. Δεν ανθρώπους. είναι καθημερινό άγχο σχέση με το παιδί αυτό. Καθημερινό. Είναι καθημερινό άγχο. Καθημερινό. Έτσι, ζεις με ένα καθημερινό τέτοιο άγχο. Γι' αυτό και παίζει μεγάλο ρόλο, κατά τη γνώμη μου, το πώ είναι η οικογένεια, πώ είναι οι γονεί. Σωστό. Η επαφή. Η επαφή. Το πώ βλέπει ότι είναι οι γονεί με του φίλου του, mm -hmm. πώ επιλέγουν του φίλου του, πώ επιλέγουν του συνεργάτε του. Mm -hmm. Να του δώσει να καταλάβει του παιδιού ότι εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλοί από αυτού που λέω. Mm -hmm. Πάρα πολλοί. Υπάρχουν όμω και άλλοι που είναι κανονικοί άνθρωποι. Ναι, ναι. ναι. Πάρα γιατί. Ε, έλα να μιλήσουμε λίγο γιατί δεν το έχει κάνει ούτε κάνει τι προσωπικέ μα κουβέντε σε πολύ φιδωλό σχέση με αυτό. Αλλά επειδή μίλησε πριν για απουσίε. Ε, θέλω να πούμε δύο λόγια για τον, για τον αδελφό σου. Για τον Μανόλη. Για τον Μανώλη, που έχουμε το, το ίδιο όνομα. Mm. Ε, θέλω να πεις δύο λόγια για, το, για τον Μανόλη. Ε, πώς έφυγε ο Μανώλης και ε, π, π, ξέρω ότι όλο αυτό. Χα... και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, χάραξε ολόκληρη τη ζωή σου. Έτσι. Ε, άλλαξε, άλλαξε τη ζωή σου. Δηλαδή, αν. αν ε, ε, ο θάνατος του πατέρα μου ήταν. Ε, εντάξει, πολύ. πολύ Α, χτύπημα πολύ μεγάλο, yeah. έτσι, πάρα πολύ μεγάλο, yeah. στην yeah. ηλικία που ήμασταν κιόλα και τα λοιπά, ε, όταν έφυγε ο αδερφός μου, νομίζω ότι άλλαξε εντελώ τον άνθρωπο Ναι. Yeah. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει μια φράση που μου είχε πει mm -hmm. η μάνα μου, η κυρία η που έχει περάσει πάρα πολλά, ξαναλέω, mm -hmm. τότε μου είχε πει, ε, υπάρχουν, μου λέει, στιγμέ που πρέπει να γίνει πέτρα. Αυτή είναι μια τέτοια στιγμή. Ναι, yeah, έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι μου είπε. Mm. Και έτσι γίνεσαι αναγκαστικά, ναι. εκ των ναι. πραγμάτων γίνεσαι. Ναι. Ήτανε Ήταν κεραμίδα πολλό μάλλον για την οικογένεια του αρφού μου, έτσι, τα παιδιά του, τη γυναίκα του κτλ. Έφυγε, για όλους μας. έφυγε πολύ νέος ο Μανώλης, 47 έτσι, 47 ετών. Εφνιδιαστικά απολύτως. Ναι. Απολύτως εφνιδιαστικά. πολύ, ο αδερφός μου θεωρώ ότι είναι από τους πιο έξιμους ανθρώπους που mm είχα -hmm. γνωρίσει. Πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος, πάρα πολύ ικανός, πάρα πολύ προσλωμένος στη δουλειά του. Ε, με πολιτικέ ανησυχίε. Yeah. Είχε εκλεγεί ε, νομάρχιακό σύμβουλο εδώ στην Αθήνα με τη Φόβη yeah. Είχε, Ήταν δημοτικό σύμβουλο στα κύθυρα. Υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να κατέβει για Δήμαρχο στα mm -hmm, Κύθρα mm -hmm. που πράγμα τον υποστήριζε πολλοί κόσμο. Ο ίδιο δεν θέλησε την τελευταία στιγμή. Πολυπράγμαν και σαν χαρακτήρα mm -hmm. και πολύ καλό παιδί. Mm. Κάποτε, καλή του όρο ο Αθανέο ο άνθρωπο που με μίλησε εμένα στην ιντερνετική δημοσιογραφία ε, και ε, στο ε, Ιντερνετ. Μου είχε πει ο αδερφό είναι καλύτερο παιδί από εσά. Του λέω: Είναι καλύτερο παιδί. Ναι, αλλά ξέρει, μου αρέσει όταν μιλάμε για ανθρώπου που δεν είναι πια κοντά μα και συνήθω συγκινούμαστε ή σκεφτόμαστε τη στιγμή που έχει φύγει. Δεν μιλάμε για τα ευχάριστα πράγματα για αυτού. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Μανώλη έχει παίξει και ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του δικού σου χαρακτήρα ή σχέση σου. Θα σου πω κάτι τώρα: Είναι λίγο μελό και δεν μου αρέσει να είναι μελό, αλλά. Τέλο πάντων, εγώ αν έχασα τον πατέρα μου μια φορά ναι. με τον αδερφό μου, είναι σαν τον έχασα δεύτερη φορά. δεύτερη φορά. Ναι. Είχαμε και μια διαφορά ηλικία 5 χρονών, mm -hmm. θα μου πει δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά επειδή ακριβώ ήταν μεγαλύτερο και υπομίστηκε και αυτό το ρόλο εκ των πραγμάτων, με κυνηγού από πίσω, να με προσέχει, να, να με βάζει σε ένα καλούπι που δεν έμπαινε εύκολα σε καλούπια, mm -hmm. να, με, να με κουμαντάρει λίγο όπω είναι τα μικρότερα αδέρφια πάντα, έτσι, ναι, ναι. που είναι λίγο πιο ναι, ναι. συνήθω, πιο άναρχα τα έτσι. μικρότερα αδέρφια. Άρα είχε και ένα τέτοιο ρόλο απέναντί ναι. μου. Ήταν πραγματικά. Αυτό που λε, πάντα έχει κάποιον άνθρωπο να σκόσει τηλέφωνο. Εσύ. Εγώ νιώθω ότι δεν έχω. Είναι σημαντικό. Ναι, αυτό που λε είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Λοιπόν. Ναι. Αλλά έτσι είναι η ζωή, δεν είναι... ναι, Η ζωή, ναι. ξέρει τι, η ζωή σε κάνει κάποιε φορέ, λέει, μακάρι να σου δώσει ο Θεό όσα. Να μην σου δώσει ο Θεό όσα μπορεί να αντέξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, η ζωή σου δείχνει έναν δρόμο. Mm -hmm. Ο ένα τρόπο, εγώ από τότε που ήμουν μικρό, έλεγα ότι. Ε, το γεγονό ότι έχασα τον πατέρα μου, όπω και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι, ήταν ένα πολύ μεγάλο άλοθη για να μην κάνω τίποτα στη ζωή μου. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλο. Όλοι θα με λυπούν. Θα, θα ήταν πολύ εύκολο να με λυπάτε κάποιο. Αλλά λέει, έλα μου, το παιδί και τα λοιπά και το τα να ναι. Μπήκε ανάποδα μέσα μου εμένα αυτό. Είπα, όχι, αδερφέ. Ναι. Βάλτε το κεφάλι κάτι και προχωρά. Μάλιστα. Θα φύγουμε από αυτό γιατί δεν έχει. Το, το, το κλείνουμε το, το Θυμάμαι και, το ξαναλέω. Ναι, τελευταία συνάντηση που είχαμε με τον Αδερφό. Θα ήταν, ναι. ήταν στο γάμο του φίλου μα του Βασίλη του Σπανάκη. Ναι, το του Σπανά, του λέω. Σπανά. Το είναι πολιτικό πρόσωπο θα ναι. ο Βασίλη. Ναι. Αλλά εσύ ήταν συμμαθητή σου. Ναι, 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 ναι. Και εμένα ήταν φίλο μου, ναι. φίλο του αδερφού μου. Ναι. Η γυναίκα του συνεργάτητα του αδερφού μου πριν γίνει πολιτικό ο Βασίλη. Ναι. Και είχαμε πάει στο γάμο του. Και ήταν πραγματικά σε θυμάμαι να γελάμε εκείνο το βράδυ εκεί. Πολύ γέλιο. Και μετά από πέντε μέρε Ήρθε πολύ, πολύ ευνηδιαστικά. Δηλαδή ήταν, ήταν σοκ γιατί δεν ήταν αυτό που λες ότι περιμένεις κάτι όχι, κάτι όχι, που δεν υπήρχε σου δείχνει. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. και και δεν, υπήρχε, δεν υπήρχε τίποτα σε σχέση με αυτό. Ε, πάμε να, να, αλλάξουμε σελίδα, πάμε, γιατί πάμε, πάμε να γυρίσουμε πάλι στα, στα επαγγελματικά. Ε, φεύγεις από το, από το στάρ, αφήνεις το πατρικό σου και πηγαίνεις στον, στον αντένα. Σωστά. Mm -hmm. Εδώ θέλω να πω γιατί εγώ σε έχω ζήσει ε, στο, στον αντένα ε, και στο. Και, στο, και στο STAR λίγο. Και στο STAR, ναι, λίγο. λίγο ναι, ναι, λίγο ναι. στο STAR. Και στον ε, αντένα περισσότερο. Στον και αντένα στο Open περισσότερο. ακόμα περισσότερο. Και στο Open απόλυτα. Είμαστε διπλή ζώνη. Έτσι, ακριβώ. Το θέμα το εξή. Θέλω, θέλω να πω ότι δεν είσαι με τον επαγγελματικό σου χώρο και μ' αρέσει αυτό γιατί και εγώ το ίδιο πράγμα έχω. Ναι, 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 ναι. Δεν είσαι με του ανθρώπου. Είναι και καλό και κακό αυτό. Είναι. Πρόσεξε όμω. Ναι. Δένομαι. Αλλά κάνω, θεωρώ, mm -hmm. θεωρώ ότι κάνω στρατηγικές επιλογές. Δηλαδή, mm -hmm. ο, 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 από το ΣΤΑΡ έφυγα εύκολα. Mm -hmm. Γιατί? Γιατί είχα κλείσει τον κύκλο μου. Mm -hmm. Από τον Αντένα ζορίστηκα περισσότερο να φύγω, mm -hmm. γιατί δέθηκα συστηματικά με τον Αντένα, με τον Όμιλο γενικά. Πέρασα καλά καταρχήν. Mm -hmm. Είχα καλές επαγγελματική, καλή επαγγελματική συνεργασία, γέλασα πολύ, που είναι κομβικό για μένα... Ε, να μπορώ σε έναν χώρο δουλειά να γελάω. Ε, α, νομίζω ότι πήγα βήμα παρακάτω επαγγελματικά. Με πήγε βήμα παρακάτω όλο αυτό. Μου άρεσε πολύ το περιβάλλον. Ναι. Ομολογώ. Είναι καλό περιβάλλον. Λύθηκε, εγώ θεωρώ, mm -hmm. στον αντένα. Ενδεχομένω λύθηκε. Δηλαδή θέλω να πω στο Σταρ: Έκανε την παρουσίαση ενό δελτίου ειδήσεων, είσαι σε ένα πλαίσιο. Στο, Ακριβώ. Στον αντέναλυθηκε, έκανε και πράγματα. Ε, σου έκατσε και το δίδυμο με τον Νίκο Τρογκάκο το το που εντάξει. ήταν η χημεία. Αποφασίσαμε με τον Νίκο Τρογκάκο. Ήταν η χημεία. Εγώ περνούσα καλά ω προσκεκλημένο τη εκπομπή, πόσο ναι. δεν μάλλον εσεί στη, στην εκπομπή σα. Έτσι, με την καφεδάρα σου. Έτσι, καφεδάρα σου. Έτσι. Έχω φέρει και το σκύλο μου μαζί. Το θυμάμαι. Έχω πάει προσκεκλημένο στην εκπομπή του μπαραγιόντου Στάθηκε του Νίκο Τρογκάκο και σηκώθηκα πρωί και πήρα μαζί και το σκύλο. Υπήρξε στο βίντεο <laughs> κανονικά έτσι, έτσι. Πράγματι, κόλλησα πολύ με τον Νίκο. Με τον Νίκο, καταρχήν, ναι. ό,τι κάναμε off camera, τα κάναμε και on camera. Ναι. Πάρα πολύ γέννη. Ναι. Πέρασα πάρα πολύ. Ο Νίκο είναι φίλο μου, έτσι. Ναι. Ναι. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Mm -hmm. Στον αντένα, ομολογώ ότι δυσκολεύτηκα να φύγω. Mm -hmm. Όχι mm -hmm. ότι ε, η Παπαναγία μου δεν το κάνω, αλλά δυσκολεύτηκα περισσότερο γιατί δέθηκα με τον αντένα. Δέθηκα, α πούμε. Λόγω περιβάλλοντο, λόγω γενικότερα ότι πέρασα καλά. Mm -hmm. πέρασα καλά. Mm -hmm. Θεωρώ ότι έκανα καλά όμω. Επαγγελματικά νομίζω ότι έκανα σωστά. Ναι. Επίση θέλω να, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί μετά ε, ξεκινάει ε, η άλλη πορεία στο, στο Open που συνεχίζεται μέχρι και, και σήμερα. Ε, θέλω να σου πω ότι στο δίδυμο που ο κόσμο πρέπει να γνωρίζει, ένα δίδυμο είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση είναι πάρα πολύ δύσκολη ιστορία. Πολύ, είναι πολύ. πάρα πάρα πολύ, πολύ δύσκολη πολύ. ιστορία. Θέλει άπειρου συμβιβασμού, ε, κατανόηση και όλο το κομμάτι και από τους δύο. Είσαι άνθρωπο που κάνει συμβιβασμό γιατί ή δε, λε δεν πειράζει, είτε γιατί λε για το καλό τη εκπομπή ή για αυτό το, Θα σου πω. τη συνεργασία πρέπει να γίνει. Α σου πω. Ναι. Ε, δεν θεωρώ ότι κάνει συμβιβασμό. Είμαι πολύ καλό καλοπροαίρετο, εγώ γενικά. Το ξέρω αυτό. Το, ε, το, έχω, το έχω βιώσει. Ναι, τώρα δεν θέλω να το διαφημίζομαι, <laughs> αλλά τέλο πάντων. Όχι, δεν Θέλω να Ξεκινάω θετικά. Αν στραβώσω γίνεται τη κακομίρα μου. <laughs> εγώ, αν νιώσω προσβεβλημένο ή αν νιώσω. Ότι κάποιο πάει να μου πατήσει θα γίνει κακοβίτη. Ναι. Δεν, δεν έχω δεύτερη σκέψη. Mm -hmm, mm -hmm. Αλλά θεωρώ ότι για να κάνει να το πα παρακάτω όλο αυτό το πράγμα, mm -hmm. επειδή ομολογώ ότι έχω αρκετή αυτοπεποίθηση, mm -hmm, mm -hmm. δεν έχω κανένα πρόβλημα να βγω εκεί έξω και να πω, παιδιά, ο αέρα είναι καθρέφτη. Έτσι είναι. Δηλαδή, αν εγώ είμαι τίποτα, θα φανεί στο γυαλί αν είμαι τίποτα ή όχι. Κι σωστό είναι αυτό Ο, ο κόσμο δεν τρώει το χορτό. Ο κόσμο mm. βλέπει τι είσαι. Άρα, ακόμα κι αν κάποιο νιώθει την ανάγκη να υπερπροβάλλει το εγώ του δίπλα mm. μου στον αέρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ, γιατί πολύ απλά ξέρω τι είμαι και ποιο είμαι. Ναι. Άρα δεν με νοιάζει. Ναι. Τώρα, αν μου λε ότι πάνω στο. πώ να σου το πω. θα τρέχω να κυνηγάω τον άλλον, να του φάω την ατάκα από το στόμα. Δεν θα το α, κάνω. Όχι, εντάξει, προ ή Το θεωρώ γελίο. Δεν ναι, ναι, όχι, 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 όχι. το κάνω ποτέ. Όχι. Εγώ μιλάω κυρίω για την ανεκτικότητα πρέπει να δείχνει προ... για το καλό. Ε, του προϊόντο που παρουσιάζεται. Έτσι, αυτό θέλω να σου πω. Είτε ο συμπαρουσιαστή μου ναι. λέγεται ε, Νίκο Ρογκάκο, είτε λέγεται Μάνο Νυφλή, mm -hmm. είτε λέγεται Δημήτρη Καμπουράκη, ναι. ε, είτε λέγεται Γιάννη Κολοκυθά. Mm -hmm. Εγώ δεν πρέπει να τον σεβαστώ. Έτσι είναι. Αν νιώθω ότι ο άλλο με σέβεται, θα τον σεβαστώ ακόμα περισσότερο κιόλα. Είναι κλειδί αυτό. Ναι, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να πανακαταλύσω σε εισαγωγικά την ώρα που μίλαγε ο Καμπουράκη. Είναι Ναι. ή και να τύχει δεν είναι με πρόθεση. Έτσι. Θέλω να σου πω, Ο Καμπουράκη δεν είναι και τέτοια θέματα. Ναι, ναι, ναι. Απλώ αλλά... θέλω, θέλω να σου πω ότι μερικέ φορέ έχω την αίσθηση ότι ε, είναι και γιατί δεν έχει την αγωνία. Α, μπράβο. Δεν έχει τέτοια αγωνία. Μπορεί κάποτε να υπήρξα έτσι και να την είχα. Ω Πιτσυρικάδε πάνω αυτό σου πάνω... λέω. Νιώθω πια ότι με τα χρόνια, όχι ότι έχω κάνει τίποτα, αλλά έχω πλέον την ταυτότητα να πω αυτό είμαι. Αρέσει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν αρέσει. Εντάξει, ναι. να κάνουμε. Θα τα παρατούσε όλα αν σκοθεί να φύγει από τη δημοσιογραφία κάποια στιγμή στη ζωή σου. Δεν το λέω αρνητικά. Ναι, έχει να μου δώσει τον τζόκερ κάτι στου Όχι, λέω, κάποια στιγμή το έχει μπροστά σου να πει ότι ξέρει κάτι. Εγώ το, θέλω το, το. να τραβηχτώ που λέμε στα κύθρα. Και να. Πάμε έξι μήνες στα κύθρα, πέντε μήνε στα κύθρα και στην Αθήνα μετά. Μένα ναι. μου αρέσει η Αθήνα γενικά. Ναι, ναι, και εμένα μου αρέσει. Να ζω υπό συνθήκε βέβαια όχι πίεση, mm -hmm. αντί να την απολαμβάνω με τι βόλτε μου κτλ. Ναι. Mm -hmm. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνω. Και την τηλεόραση δεν έχω κανένα πρόβλημα να αφήσω. Mm -hmm. Δεν θεωρώ ότι είναι ε, ντε και καλά η δημοσιογραφική παρουσία. Πρέπει ντε και καλά να είμαι στο γυαλί. Mm -hmm. Χαίρομαι γιατί βγάζουν στο γυαλί, βγάζουν περισσότερα λεφτά τώρα. Να το πούμε καθαρά. Είναι περισσότερα τα χρήματα στην τηλεόραση εκ των πραγμάτων. Καλά. Το μέσο. Να πούμε ότι δεν έχει σχέση το οικονομικό τη τηλεόραση με παλαιότερα χρόνια, προηγούμενε δεκαετίε, έτσι. Είμαστε άτυχη γενιά εμεί. Ναι, το ξέρω. Η προηγούμενη γενιά από <laughs> εμά <προηγούμενη γενιά> <laughs> ναι. ήταν η προ γενιά. Οι άνθρωποι που έβαλαν τα θεμέλια τη ιδιωτική ναι, τηλεόραση πληρώνονταν πάρα πολύ καλά χρήματα ναι. και καλά κάνανε. Mm -hmm. Δυστυχώ εμεί είμαστε η γενιά που έφαγε κούρεμα. Ναι. Λοιπόν, έτσι, η δεύτερη φουρνιά. Και δόξα το, το Θεώ να λέμε: γιατί Όχι, μια χαρά Έχουμε είμαι. δουλειά και είμαστε. Θέλω να. Άφευγα να... όμω. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Πώ το φανταζόσουν αυτό. Δηλαδή να έχει μεγαλώσει η Καλήνθια, να έχει ακολουθήσει τον δρόμο του λοιπά. Να μην έχει το άγχο, κατάφερε ναι. να πω. Μια δουλειά που θα μου άρεσε να κάνω θα είναι το site. Ναι. Δεν θέλω να το παρατήσω έτσι απλά. Ναι. Ο ίδιο Αλλά το να γράφω μια φορά τόσο όποτε θέλω ναι. και να το. Δεν έχω πρόβλημα ναι. να το κάνω. Αλλά γενικότερα, αν μου έλεγε ότι θε και καλά να έχει τηλεόραση. Όχι. Δεν, είναι δε... κάτι που ναι, δε δεν σε εκφράζει. Μου αρέσει που το κάνω. Δεν με καίει μέσα μου. Δεν με. σε κουράζει που ξυπνά τέτοια ώρα, γιατί... με πεθαίνει. Τι με κουράζει. πεθαίνει έτσι. Τι πεθαίνει ρε φίλε. Τώρα δεν ξέρει, το έχει κάνει. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, δεν είναι τώρα. Ναι. Είναι άγριο πράγμα. Καταρχήν, εγώ τώρα ξύπνησα. Mm -hmm. Γιατί ξύπνησα, γιατί ήρθα εδώ. Άρα είμαι πιο. Mm -hmm. Το γεγονό ότι τράβηξα όλη τη μέρα είμαι... είναι ξ... εξάντληση αυτό. Ναι, ναι, ναι έχει δίκιο. Λοιπόν, ε, καθημερινά αυτό είναι ένα αγώνα για να συγκεντρώσει το μυαλό σου πραγματικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα το πρωινό. Mm. Μια φορά ρώταγα τον παπαδάκι, του λέω. Ρε παιδάκι μου, του λέω, Ρε Γιώργη, πότε του λέω συνηθίζει το πρωινό ξύπνο. Α, μου λέει, δεν είναι τίποτα. Σε καμία δεκαριά χρόνια <laughs> μου λέει, θα είσαι αστέρι, μην ανησυχείς για τίποτα. <laughs> <laughs> Θέλω να μου πεις, μπορείς να πει πεις μια, ίσως την πιο περίεργη, αν την έχεις στο νου, την πιο περίεργη ε, κατάσταση που έχεις αντιμετωπίσει στον αέρα. Περίεργη κατάσταση στον αέρα. Δεν λέω τώρα μόνο για το όπεν, για τον αντένα, για το στάρ, γενικά. Αλλά, <laughs> <laughs> <γενικά, laughs> Υπήρχε μια σκηνή, δεν μπορώ να πω τη λέξη. Μου. Ναι. Υπήρχε μια σκηνή στον ναι. αέρα, ναι. όπου βγάζουμε στον αντέναμο, ναι. βγάζουμε στον αέρα έναν τύπο, ο οποίο από τη χαρά του που βγαίνει στον αέρα, ένα πολύ πρόσκαλο τύπο ψαρά ναι. από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο οποίο βγαίνει στον αέρα, μα βλέπει προφανώ, δεν ξέρω του είχαν απέναντι προφανώ ναι. ε, αυτά που έχουν στα link, είχε ναι. οθόνη, και βλέπει και λέει Καλώ του, κα...» Ναι. Στον αέρα. Ναι. Και άλλα πολλά, ναι. δηλαδή μου είχε τύχει να πέσει καλεσμένο από την καρέκλα. Αυτό. Τραγικό αυτό, έτσι. Τραγικό Τι είναι. τραγικό, ρε φίλε. να <laughs> Σα... πεθάνουμε από τα γήλια. <laughs> <laughs> και να βλέπει τον άνθρωπο κάτω τώρα και τι να κάνει, <laughs> δηλαδή και έλειο. Ε, ένα άλλο μεγάλο κομμάτι όμω είναι πολύ μεγαλύτερο το κομμάτι πίσω, εκτό κάμερα, ενώ στο καθημερινό το ρεπορτάζ. Και θέλω να μου μιλήσει για δίκε που έχει καλύψει. Oh, Πε μου λίγο δίκη που σου έχει μείνει στο μυαλό. <laughs> Σαντανιστέ. Σαντανιστέ. Τρομερή δίκη. Ναι. Απίστευτη. Ε, αυτό είναι τώρα. Το 1993. 93, 93. Έχω κάνει πρωτοχρονιά παρολίγο. Κατσούλα Μαριέτη. Κατσούλα Μαριέτη Δημητροκάλη. Δημητροκάλη. Ναι. Έχω κάνει πρωτοχρονιά παραλίγο... 12 παρα 20 φύγαμε τα δικαστήρια. Το 1993 στα δικαστήρια με τη φίλη μου τη Μίνα τη Μουστάκα και άλλου από τα νέα. Λοιπόν, ε, όπου φύγαμε 12 παρα 20 στα τα δικαστήρια που ήταν η προφυλάκηση των δανειστών. Ναι. Με ένα συγγνώμη φοβερό ανακριτή, το θύμιο, θή... θεός χωρέστον, mm -hmm. το θύμιο του καταλιακό, θεός χωρές τον έχει φύγει, mm -hmm. φοβερός δικαστής, ήταν πιθανότατα μία από τις πιο συγκλονιστικές δίκες που έχω ζήσει σε επίπεδο ποινικού εγκλήματος. Ε, ναι, ναι. Γιατί υπάρχουν και άλλες. Mm -hmm. Δηλαδή εκεί, αν έβλεπες, Μάνο, τους ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους, το σπαραγμό στι καταθέσει, τραβάγαμε ζωντανά μέσα στι αίθουσε τότε. Ναι, ναι, τόσο... Έπαιναν οι κάμερε μέσα, μοντάραμε σε κάτι 90 λεπτά τόσε. Μπέτα. Δηλαδή, για να μοντάρει αυτό το υλικό, μόνταρα 10 λεπτά βίντεο. Mm -hmm. Το σπαραγμό αυτών των ανθρώπων μπροστά σε τρει κατηγορούμενου, τέσσερι-πέντε, που ήταν όλοι αγγελικά πλασμένοι εξωτερικά. Yeah. Ανέμορφα παιδιά. Yeah. Όλοι του. Νεαρά, πανέμορφα, πανέξιπνα παιδιά. Και επίση αυτό ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσε να διανοηθείς τι μπορεί να κάνει το ανθρώπινο χέρι και η ανθρώπινη διαστροφή, να το πω, εγκληματική διαστροφή. Και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τις σκηνέ έξω από το εφετείο Σοκράτους τότε, όπου νεαρά κοριτσάκια ήταν στα κάγκελα και ούρλιαζαν να του ρίξει ένα βλέμμα ο βασικός κατηγορούμενο Φοβερό. Ούρλιαζαν. Φοβερό αυτό. Έχω δει στίβε γράμματα που του Ερωτικού περιεχόμενο. Ναι, ναι, ναι. Συγκλονιστική στιγμή. καταρρίπτονταν όλα μέσα μου εκείνη τη στιγμή το βλέπα. Και έλεγα, αυτό που μετράει τελικά είναι η εξωτερική εμφάνιση και το γεγονό ότι είναι αναγνωρισμό. Δεν είναι φοβερό, του κάνει τίποτα. Συγκλονιζόμουν, ή? πιτσιρίκια. Ναι, ναι. Λε και περνούσε. Τι να σου πω, τώρα δεν θέλω να λέω ονόματα γιατί δεν είναι σε σύγκριση. Ναι, 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 Λες ναι. Λε και ναι. ο Ρουβά. Ναι ναι, 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 ναι. Ότι περνούσε από εκεί. Ναι. Συγκλονιστικό πράγμα. Αυτό είναι μια δίκη που ήταν από τι πρώτε μεγάλε, όπω και η δίκη Βαγιονή, Επίση. Ναι, ναι, ναι. ναι. Δίκη, ναι, ναι. ναι. Πολιτική αγωγή ο Αλέξανδρος Κατσαντώνη. γίγαντας. Υπεράσπιση ο Αλέξανδρος Λικουρέζο. γίγαντας. Αγορεύει ο, ο, Λικουρέ, ο, ο Τον άκουγα πιτσυρικά σα τώρα. Λέω. Δίκιο έχει. Δεν εσύγω. Σηκώνεται, ο, σηκώνεται ο Λέει ο Λιγκουρέδο. Αυτό δίκιο έτσι, έχει. Ποιο είμαι ο Χόντζα, Περίμενε. Είναι η δίκη με το καρβέλι. Είναι η δίκη βαγιονή. Ναι. Τότε ε, με, την κατηγορία. Με το, με, ήταν με, με το, το, το πουλόβερ, ξύφ. με το ψήφο που. μέσα στο δικαστήριο. Είχε, είχαν φέρει, νομίζω, νομίζω δεν ξέρω, είχα ακούσει. Το έχω το πλάνο στο μυαλό μου. Ναι, ναι, ναι. Είχε καλυφθεί ένα ψωμί, νομίζω, με, με πουλόβερ. Και είχαν καρφώσει το ξύφο θέλοντα να δείξουν τη βιαιότητα του φαινομένου. Νομίζω, νομίζω. Ο βασικό υπερασπιστικό χειρισμό του κατηγορούμενο τότε ήταν ο οποίο ήταν ένα τεράστιο βιομηχανό τη χώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν ότι το θύμα έπεσε πάνω στο μαχαίρι. Περιγράφοντα μία σκηνή από τον Bodyguard, τη χολιγουντιανή ταινία, με την Γουίτνε Ναι. και τον Κέρνικ Κόστνερ. ναι, ναι. Λοιπόν, συγκλονιστική δίκη. Εντάξει, ε, ε, Νομίζω ότι τέτοιε δίκε ήταν συγκλονιστικέ και από του από τους παράγοντε τη δίκη. Δηλαδή, τώρα το να έχει κατσαντώνει Λίκου, και λικούριζο, ε, από μόνη τη η δίκη, και για τροχαίο να ε, ήταν, ε, αποκτούσε πολύ πολύ μεγαλύτερο νόημα. Πόσο δε μάλλον ήταν ένα ποινικό αδίκημα. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι τη ζωή μου, πρέπει να σου πω, σε ναι. επίπεδο δικαστηρίου, αν μου πει ποιο δικαστήριο, πέρα από τα ειδικά δικαστήρια mm. που έχω καλύψει αρκετά και στο 1991 ήμουν στο δικό δικαστήριο στο ειδικό δικαστήριο, απλά δεν ήξερα που είναι η έδρα ακριβώ. Δηλαδή, ήμουν απειτσιρικά σε ελεύθερο hey, ρεπόρτερ, δεν καταλάβαινα ναι, ναι, ναι. τίποτα. Ναι, ναι. Αλλά ήμουν μέσα ναι. με τον Τζοβόλα κτλ. λοιπά. Ε, Θεό χωρέ τον επίση τον Δημήτρη τον Τζοβόλα. Μεγάλη προσωπικότητα. Προσωπικό. Σοβαρό άνθρωπο, έντιμο άνθρωπο. Και αδικημένο σε ναι. ναι. Λοιπόν, ήταν βέβαια οι δίκε τρομοκρατία, δίκη τη 17 Νοέμβρη, η δίκη του Έλα. Mm -hmm. ήταν, ήμουν πέντε χρόνια εγώ και οι συνάδελφοι Ήμασταν ε, ήμασταν έγκληση στον κοριδαλό. Πέντε χρόνια. Η δίκη γινόταν σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του κορυδαλού. πέντε χρόνια κάθε μέρα σε 9 το πρωί για να παρακολουθούμε το δικαστήριο. Τεράστια δίκη, δίκη η οποία πραγματικά ήταν η δίκη τη μεταπολίτευση, κατά τη γνώμη μου, αυτή. Mm -hmm. Καταρρίφθηκαν απόλυτα διάφοροι μύθοι εκεί μέσα, σε αυτό το δικαστήριο. Είδε τη μεταπολίτευση να περνάει μπροστά από τα μάτια σου. Την είδε όλη. Έτσι. Ε, είχαμε τεράστιε δημοσιογραφικέ επιτυχίε, δηλαδή θεωρώ μια από τι μεγαλύτερε επιτυχίε που έχω κάνει το γεγονό ότι αποκαλύψαμε στην ελευθεροτυπία τη δικογραφία, της πρώτης καταθέσει που έδωσε ο Σάβα Ξηρό στην ε, απολογία του. Ναι. Όλε τι προανακριτικέ απολογίε. Η ελευθεροτυπία τότε πούλησε 280.000 φύλλα μόνο στην Αθήνα. Ναι. Ε, τότε ήταν και ήταν οι εποχέ που οι δημοσιογραφικέ επιτυχίε αμείβονταν και. Ε, Ακριβώ. Ε, βέβαια, ε βέβαια. πολύ μεγάλο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πουλούσα τότε εφημερίδε πόσο. Ε, αλλά 280.000 φίλοι μόνο, στην Αθήνα, μόνο είναι στην Αθήνα. Είναι τεράστιο, τεράστιο. τεράστιο φύλλησαν, το τραπέζι. Ήταν τεράστιο το θέμα. Αυτό πραγματικά αισθάνθηκα περήφανο. Ναι, ναι. Αυτή Είχα είναι από τι που λε ότι εντάξει, κάτι ναι. είναι, είναι Γιατί βάζει την υπογραφή σου και σε παρόν σε ένα σημείο που πραγματικά γράφτηκε ιστορία. την ιστορία. Προφανώ γράφτηκε ιστορία. Ναι, πραγματικά μου άρεσε ναι. αυτό. Αυτέ νομίζω ότι είναι τι κορυφαίε δίκε. Έχω... Ε, υπάρχουν δίκε πολιτικέ βέβαια. Mm -hmm. Πάρα πολλέ δίκε. Υπάρχουν ειδικά δικαστήρια. Υπάρχουν πάρα πολλά οι Εμένα μου έδειξαν και πώ μπορεί να δομήσεις επιχειρήματα. Δηλαδή ε, γνώρισα καταπληκτικού δικηγόρου στη ζωή μου και στην καριέρα μου, οπότε ένα τεράστιο δίδαγμα για το πώ μπορεί να παράξει επιχειρήματα mm -hmm. σε μια σφοδρή αντιπαράθεση. Ναι. Μεγάλο μάθημα. Πολύ μεγάλο μάθημα. Ογκώληθιο. ήθελα να σε ρωτήσω από του δικηγόρου που έχει γνωρίσει, έτσι πηγαίνοντα προ το τέλο τώρα, του δικηγόρου που έχει γνωρίσει, του παράγοντε των, 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 των δικαστηρίων αυτών που έχει γνωρίσει, αισθάνεσαι ότι όπω όλα τα πράγματα σε όλου του τομεί υπάρχει μία φθορά, υπάρχουν και γενιέ που.

Και πραγματικά έβλεπε κόσμο να έρθει να παρακολουθεί την αγόρευση. Ναι. Άσχετο κόσμο. Ναι, 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 Έμπαινε μέσα να ακούσει το δικηγόρο, τον μεγάλο δικηγόρο, τον γνωστό, τον σοβαρό, να τον ακούσει να αγορεύει για να αποδομεί το ναι. Το ναι, ναι. Ε, προφανώ με τα χρόνια αυτά λιένονται στο μυαλό μα και προφανώ υπάρχουν και γενναίε που δεν είναι τόσο ταλαντούχε. Αλλά, ναι. αλλά υπάρχουν ακόμα και φοβεροί δικηγόροι, πολύ αποτελεσματικοί δικηγόροι, Σοβαροί δικηγόροι που τιμούν το ρόλο τους, όπως υπάρχουν και τέτοιοι δικαστές. Αν σε μια άλλη περίοδο όμως δεχόταν τόσα σφοδρά πειρά δικαίωση-αδίκωση η ελληνική δικαιοσύνη και υπήρχε ένας δικαστής, γιατί υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι δικαστές, ναι, ναι. που να έχουν όγκο, διαμέτρημα, δυνατότητες να βγουν και να πούν δεν είναι έτσι mm -hmm. και να του ακούσει ο κόσμος, δεν θα ήταν ίδια η εικόνα του κόσμου και α κλείσουμε αυτό γιατί έχει σημασία να το λέει ένα άνθρωπο που έχει ζήσει πολύ κοντά δικαιοσύνη εδώ και πολλά χρόνια. Παραγγελία μου, πολύ, πολύ χάρηκα από τα, που τα είπα, με, απόψε. Είπα, είπαμε. Απόψε. Έτσι. Θα τα πούμε τα περισσότερα στο διάλειμμα. <laughs> <laughs> στο κλείσιμο <της laughs> Τα καλύτερα! Τα καλύτερα τα λέμε μετά. μετά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ Παναγιώτη Ευχαριστώ. μου. Ευχαριστώ. και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 12 παρα 10 το βράδυ. Να είστε όλοι σας καλά. Καλό ξημέρωμα σε όλους.